Σε μια κέρια και χρονικά άκρως επίκαιρη δημόσια παρέμβαση προχώρησε ο πρώτος επιλαχών βουλευτής στα Χαΐα της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Τριανταφυλόπουλος με αφορμή την έναρξη της νέας αντιπυρικής περίοδου που θέτει πρώτων ευθυνών τους όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, ιδιαίτερος δε σε περιοχές που το πρόσφατο παρελθόν της έχει αναδείξει σε επίφοβες και ελκυστικές σε σχέδια εμπριστών. Την ίδια ώρα όμως είναι αδύνατες από πλευράς προληπτικού σχεδιασμού, θωράκισης και παρκών μέσων πυρόσβεσης. Ο κ. Τριανταφυλόπουλος, αφού υπενθυμίζει πως η περιοχή της Αιγιάλιας χτυπήθηκε ανελαίητα το 2007 σε τοποθεσίες παρθένες όπως το Πυργάκι, η Ακράτα και αλλού, κάνει λόγο για εγκατάλειψη του αιτήματος αναβάθμισης της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αιγείου, πέρα της επικουρικής ενίσχυσής της, αραιά και πού, παρότι η έκταση που καλείται να προστατεύσει, κυρίως δασική και αγροτολιβαδική, είναι τεράστια για να μπορέσει να ελεγχθεί σωστά από μόνιμους και εποχικούς υπαλλήλους. Ο αρχαίος πολιτικός, με επιστολή προς τον Αιγιώτη αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, ζητά καταρχήν να καλυφθούν και οι 7 θέσεις πυροσβεστών με μόνιμες μεταθέσεις. Κάτι που προτείνει και ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αιγείου, καθώς και να συνδράμει σημαντικά υπηρεσία στην οργάνωση του τμήματος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αιγιάλιας, αφού η περίοδος που ακολουθεί είναι επίφοβη. Ενώ τα μέσα του νέου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του νέου Δήμου Αιγιάλιας δηλαδή, δεν είναι ικανά ώστε να προσδώσουν μια κάποια ασφάλεια αποδοτικότητα σε μέτρα που προληπτικά θα παρθούν και πολύ περισσότερο όταν αυτά θα πρέπει να αποδώσουν. Ο Δημήτρης Τριανταφυλόπουλος θα βάλει το θέμα και στη Δημοτική Αρχή με την ιδιότητα του επικεφαλής του Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης αλλά και του μέλους της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, αφού ο φυσικός πλούτος που έχει απομείνει στην περιοχή είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Η δε οικονομική κρίση έχει τονίσει επικίνδυνα μέτρα πρόληψης και καταστολής με πιθανολογούμενο πανάκριβο τίμημα. Σε δήλωσή του, επιλαχών βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας καταλήγει: η κυβέρνηση του Μνημονίου έχει αποδείξει πως τον τελευταίο 1,5 χρόνο απέτυχε στη διασφάλιση του αισθήματος ευθύνης προς τους πολίτες. Έκλεισε αστυνομικούς σταθμούς, υπηρεσίες και όλα αυτά στο βωμό της κρίσης που ίδια δημιούργησε. Τώρα, η περίοδος που ακολουθεί είναι επικίνδυνη, αφού το πυροσβεστικό σώμα είναι αδύναμο από προσωπικό και σύγχρονο στόλο, ενώ όσοι καραδοκούν θα εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες του συστήματος, κατακαίγοντας τη χώρα. Είναι ανάγκη να αυτοπροστατευτούμε και να διαφυλάξουμε τη φύση μας και τις περιουσίες του τόπου μας, καταλήγει κλείνοντας ο κ. Τριανταφυλόπουλος.